www.ramustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Δεν μπορείς, κύριε Ζωανιά, να είσαι Έλληνας εθνικιστής όταν αποδέχεσαι ξένες μορφές εθνικισμού. Ο φασισμός ανήκει στην Ιταλική διάσταση της εθνικιστικής προσέγγισης, ο ναζισμός στη Γερμανική. Εάν εγώ δεχτώ τον Ιταλικό φασισμό και τον Γερμανικό ναζισμό, πάω να είμαι Έλληνας εθνικιστής. Είμαι κάτι άλλο. Είμαι, ξέρω εγώ, Γερμανός ναζί. Είμαι Ιταλός φασίστας. Είμαι οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Για μας ισχύει το εξής, ότι ίσχυε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά το μεταξικό όχι και κατ' επέκταση του ελληνικού λαού. Όποιος περνάει τα σύνορά μας, πεθαίνει. Δεν πάει να είναι κάποιος ο οποίος λέει ακριβώς τα ίδια λόγια με αυτά τα οποία λέω εγώ. Όταν έρχεται να μου στερήσει την ελευθερία μου, του κόβω τα πόδια, του κόβω τα χέρια, του σκοτώνω, τον εξαφανίζω. Διότι για μας τους Έλληνες υπέρτατη αρετή και αξία είναι η ελευθερία. Και δεν τη χαρίζουμε σε κανένα. Ένα από τα θέματα τα οποία που κατηγορούν συνήθως το Λαϊκό Συνδεσμό Χρυσή Αυγή είναι το θέμα των μεταναστών. Τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το μεταναστευτικό ζήτημα, όχι μόνο ιδεολογικά, αλλά και εμπράκτως. Έχουν κατηγορήσει πάρα πολλές φορές το Λαϊκό Συνδεσμό Χρυσή Αυγή ότι έχει προχωρήσει σε επιθέσεις κατά μεταναστών. Λοιπόν, η απάντηση είναι πολύ σαφής και συγκεκριμένη. Πού, ποιοι και πότε. Θα σας πω το εξής. Άλλο να είσαι αμετακίνητα φιλετιστής, θεωρώντας ότι θα πρέπει το σπίτι σου και τα όρια του να έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο οργανώνονται, αλλά και κατά κάποιο τρόπο γίνεται διαχείριση στα δεδομένα της υπάρξεώς του, και άλλο να είσαι εγκληματικά ηλίθιος. Εγκληματικά ηλίθιος σημαίνει να είναι ο άλλος αλόφιλος, αλλοδαπός, να σηκώνει στη γροθιά σου το χέρι σου ή οποιοδήποτε αντικείμενο εναντίον του και να τον κυνηγάς. Αυτό ονομάζεται εγκληματική βλακεία. Τώρα, υπάρχουν επιθέσεις βίας εναντίον λαθρομεταναστών, αλλά θέλουμε στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν νομικά ότι εμείς επιδιδόμεθα σε εγκληματική βία εναντίον αλλοφύλων. Δηλαδή, πού, ποιοι και πότε. Όταν έχουμε μια κατηγορία, δηλαδή θέλω να μου πει κάποιος ότι εσείς, κύριε Χρήστο Καπετάνιο, βγήκατε έξω, πήρατε ένα μαδέρι στο χέρι και το φέρατε στο κεφάλι ενός κακόμοιρου, ας πούμε, ξέρω εγώ, Πακιστανού. Mm-hmm. Πρέπει να μιλάμε με στοιχεία. Λοιπόν, τώρα, επαναλαμβάνω, άλλο φιλετισμός και άλλο εγκληματική βλακεία. Δεν σημαίνει το ότι ο άλλος είναι κάτι διαφορετικό από σένα και προέρχεται από την Ασία, την Αφρική, οπουδήποτε αλλού εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να το αρχίσουμε να το κυνηγάμε, να το βαράμε, να το χτυπάμε, διότι έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι καταρχάς είναι κακόμοιροι. Κακόμοιροι γιατί για τον Α ή για τον Β λόγο χρησιμοποιούνται από τη διεθνή του χρήματος για συγκεκριμένους λόγους, και αυτός ο λόγος είναι για την διάρρηξη του οικονομικού, κοινωνικού και ούτω καθεξής ιστού σε συγκεκριμένα σημεία του πλανήτη. Και αυτά τα σημεία του πλανήτη είναι κυρίως η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, την οποία θέλουν να την ξεχαρβαλώσουν με κάθε τρόπο, και πολύ ειδικότερα η Ελλάδα, η οποία Ελλάδα ουσιαστικά αποτελεί ένα χώρο στο οποίο γίνονται τέτοιου είδους πειραματισμοί κατά και τον πλέον προκεχωρημένο τρόπο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Κύριε Καπετάνιο, θα ήθελα να σας ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Χρυσής Αυγής, και βεβαίως με την λογική ότι όλα τα κόμματα προετοιμάζονται για την εκλογική διαδικασία, ανεξάρτητο πότε αυτή θα διεξαχθεί. Στην Σάμμο θα έχετε υποψήφιο? Καταρχήν, στη Σάμμο λειτουργεί αγωνιστικός πυρήνας. Θα υπάρχει υποψήφιος, δεν έχει κλείσει ακόμα το ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Υπάρχει ένα τηλέφωνο, υπήρχε μάλλον ένα τηλέφωνο το οποίο αφορούσε στην περιφερειακή οργάνωση Βορείου Αιγαίου, δηλαδή από τη Λίμνο μέχρι και τη Σάμμο. Mm-hmm. Από το σημερινό φύλλο της Χρυσής Αυγής, η οποία κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα και μάλλον προφανώς θα είναι αύριο στο νησί, υπάρχει ένα καινούριο τηλέφωνο, το 6984-305-181, το οποίο ουσιαστικά το διαχειρίζεται εκπρόσωπος του κινήματός μας εδώ πέρα στο νησί. Mm-hmm. Nice. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ειδικότερα μεταξύ 6 και 9 το απόγευμα, οποιοδήποτε μπορεί να τηλεφωνήσει αυτό το τηλέφωνο για οποιαδήποτε πληροφορία. 6984-305-181. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.